Ούστε παιδές, σήμερα θα ξαναπαίξουμε το Automobilista 2 και θα κάνουμε έναν αγώνα πεντόγυρο με φόρμουλες και έναν αγώνα με κάποια αμάξια σε κάποιες πίστες που μας λείπουν πάρα μα πάρα πολύ από τη Φόρμουλα 1. Δεν θα είναι οι αγώνες όπως βλέπετε στην καριέρα με Φόρμουλα 1 με περιγραφή, θα σας αφήσω να με βλέπετε την ώρα που παίζω, θα μιλάω όσο μπορώ κατά διάρκεια του αγώνα και αυτό, κάτι άλλο δεν θα κάνουμε, πάμε να βουτήξουμε σε αγώνα. Ωραία, και είμαστε στην εγκίνηση. Πήγαμε πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω σε τι δυσκολία παίζω, γιατί δεν έχω βρει πουθενά την δυσκολία. Αλλά παίζουμε σε μια πίστα που παίξαμε και στο προηγούμενο βίντεο. Απλά αυτή τη φορά θα είναι με ήλιο για να... Θα είναι λίγο πιο εύκολα και δεν θα γλιστράμε μάλλον τόσο πολύ. Πίσω τι γίνεται, έχουμε αριστερά κάποιον. Έχουμε αριστερά κάποιον, δεν τον είδα ποτέ. Και κάπου εδώ φρενάρισμα, ωραία. Μας βούτυξαν στα φρένα από την εσωτερική. Επαφή εδώ μπροστά. Και άλλη και επαφή μαζί μου, ρε. Τι κάνει ο τύπος? Δεν ξέρω καν ποιος είναι. Και δεν με ενδιαφέρει κιόλας ποιος είναι. Είμαστε στη 17η θέση. Και πάλι επαφή, ευτυχώς δεν πάθαμε κάτι. Γιατί δεν έχουμε ζημία, γιατί αν βάζαμε ζημία σε αυτό το παιχνίδι δεν έχει, δεν είναι επεξεγέλασε. Σε αυτό το παιχνίδι πονάς όταν σε κάνουν ζημιά. Δεν τη θυμάμαι καθόλου τα σημεία φρεναρίσματος σε αυτή την πίστα, δυστυχώς. Και πάω λίγο με την εμπειρία. Ευτυχώς θυμάμαι τη διάταξη. Το κρατήσαμε, το κρατήσαμε, αλλά χάσαμε τη θέση μας. Να δούμε αν θα πάρουμε κάνα DRS σε κάποια φάση. Πολύ ωραίος ήχος εκεί πάνω στο κέρ που ακουμπήσαμε πριν. Και κάπου εδώ φρενάρισμα. Πολύ προσοχή με το φρενάρισμα γιατί μπλοκάρονται οι ρόδες. Και μένουμε πίσω από τον οδηγό που βρίσκεται μπροστά μας. Να πούμε ότι είναι ο Καρθεκίαν. Γιατί σε αυτές τις θέσεις που παίζουμε μόνο ο Καρθεκίαν μπορούσε να είναι. Και hop, στα φρένα, εδώ, στα φρένα, όμορφα και ωραία. Όπα, 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 γλίστριμα, γλίστριμα. Είχαμε ένα γλίστριμα, είχαμε ένα ho. Και τώρα θα δούμε αν μπορούμε να φτάσουμε και τους υπόλοιπους οδηγούς. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα γραφικά του παιχνιδιού. Είναι πανέμορφα για ένα 3 χρόνων παιχνίδι. Δεν περίμενα να είναι τόσο ωραία. Αν μπορέσουμε να φτάσουμε τους μπροστινούς, έχουμε την ελπίδα ότι αν κάνουμε προπόνηση σε αυτό το παιχνίδι θα μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Βέβαια όχι εδώ, μέσα από τα χόρτα. Μέσα από τα χόρτα. Οπα, 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 οπα ρε, οπα ρε φίλε. Είδες ότι γυρνάω μέσα στην πίστα ρε. Τώρα δεν θα φτάσουμε κανέναν. Πέσαμε στις τελευταίες θέσεις, καταστρέψαμε και τα ελαστικά μας. Άστα να πάνε. Εδώ προσοχή στην τελευταία στροφή, προσοχή, ωραία. Χάσαμε όλες τις θέσεις. Πάλι καλά δεν είμαστε στην τελευταία θέση, δεν είμαστε τόσο άχρηστοι που να βρισκόμαστε στην τελευταία θέση. Έχουμε DRS εδώ, το ανοίξαμε. Και εδώ φρένο, 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 φρένο ρε αγόρι, φρένο ρε. Φρένο, πέσαμε στην τελευταία θέση για τον τέτοιο ρε. Ο χειρισμός είναι απίστευτος σε αυτό το παιχνίδι. Συν ότι είδα το μποτάκι εκεί κανονικά στο F1-22 δεν θα είχε κάνει αυτή την κίνηση τελευταία στιγμή. Είναι πολύ προβλέψιμα στο επίσημο παιχνίδι της F1, το καλύτερο παιχνίδι της F1. Αλλά εδώ από ό,τι φαίνεται το έχουν ρυθμίσει πολύ καλύτερα. Πώς γίνεται αυτό? Κρίμα, μεγάλο κρίμα. Αναλόγως πόσο σας αρέσουν αυτά τα επεισόδια με Automobilista, μπορεί κάποια στιγμή να ξεκινήσω μια καριέρα και εδώ. Θα βγαίνουν πιο σπάνια από ό,τι στη Φόρμουλα 1. Και βέβαια όπως σας είπα και στο προηγούμενο βίντεο, όλα θα είναι και αναλόγως το πώς θα είναι το F1-23. Αν το F1-23 βγει μάπα, όπως περιμένω ότι θα βγει μάπα, κρατήσου. Είμαστε στο τέλος του τρίτου γύρου από τους 5 που έχουμε βάλει. Έπρεπε να βάλουμε και quali. Να δούμε εδώ πώς είναι το quali. Α, δεν πειράζει. Άλλη φορά.
Τώρα παίζουμε με αυτά που έχουμε. Τώρα παίζουμε με αυτά που έχουμε και ελπίζουμε να μπορέσουμε να το προσπεράσουμε τον πρώτο τελευταίο, για να μην τερματίσουμε στην τελευταία θέση, να μην είμαστε οι πιο άχρηστοι από όλους εδώ. Track limit warning. Ωραία, πήραμε ένα warning. Μέχρι 5 έχει εδώ, σωστό. Μέχρι 5, όχι 3. Και στο τρίτο ήδη τιμωρήσε. Ωραία, καταφέραμε και στρίψαμε. Είναι πολύ πιο ευαίσθητο στο joystick. Πιστεύω ότι έχει ρυθμίσεις για να το κάνεις το joystick να είναι λιγότερο ευαίσθητο. Και τελικά δεν θα καταφέρουμε να τερματίσουμε ούτε προτελευταίοι, γιατί κάναμε λάθος εδώ. Δεν πειράζει μωρέ, δεν πειράζει. Θα αφήσω το βίντεο έτσι uncut, γιατί θέλω να δείτε την εμπειρία του παιχνιδιού, να βλέπετε την πίστα. Και μια πίστα που κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει στο παιχνίδι, το επίσημο, αλλά δεν υπάρχει. Εδώ δεν έχει την αεροδυναμική το μονοθέσιο να στρίψει. Είναι ότι δεν έχω βάλει setup. Να το πω και αυτό, ότι δεν έχω setup, γιατί από όσο είδα είναι λίγο πιο περίπλοκο σε αυτό το παιχνίδι το setup και θέλει μελέτη. Και αυτό σίγουρα επηρεάζει στο πως συμπεριφέρεται το μονοθέσιο στην πίστα. Ωραίο το porpoising εδώ στην ευθεία. Ω, παλάκια, πάλι καλά. Στους πρώτους γύρους ήμουν πιο καλός, ρε φίλε, γιατί μετά έγινε άκριστος. Μετά έγινε άκριστος για κάποιο λόγο. Ωραία. Τελευταίος γύρος εδώ στο Hockenheim. Γύρος που θα μπορούσαμε να ήμασταν λίγο πιο υψηλά, αλλά τελικά κάναμε κάποια οδηγικά λάθη και μας πέταξαν στην τελευταία θέση. Αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι δοκιμάσαμε, ότι παίζουμε. Ωραίος ο ήχος εδώ πάνω στο κέρμπ. Μπλοκάρουν λίγο οι ρόδες. Εδώ είναι αυτή η στροφή, είναι πολύ δύσκολη. Δεν ξέρω γιατί δεν στρίβει και στους άλλους στρίβει πολύ καλύτερα. Ίσως λόγω του joystick δεν στρίβει, δεν έχω ιδέα. Και μετά από αυτόν τον αγώνα θα παίξουμε και έναν αγώνα με κανονικό αμάξι. Εκεί φαντάζομαι ότι θα είμαι πάρα πολύ χάλια, γιατί δεν έχω παίξει ούτε μία φορά σε αυτό το παιχνίδι με αμάξια. Συνεχώς θέλω να σας δείξω υλικό το οποίο δεν έχω κάνει εξάσκηση εξ αρχής, από την αρχή, να βλέπετε πώς το βιώνω εδώ τώρα που κάνω. Αυτή είναι η πρώτη μου εξάσκηση. Δεν λέω, ωραίο είναι, αλλά θέλει πολύ περισσότερη εξάσκηση. Θέλει και εξάσκηση off camera. Race over. Και παίρνουμε εδώ την καρό σημαία στην τελευταία θέση. Και έχουμε και το cooldown lap activated, δηλαδή πρέπει να γυρίσουμε στα pit. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον κομμάτι, γιατί εδώ μπορείς να κάνεις εξοικονόμηση καυσίμων και τα λοιπά για τους κανονισμούς. Παλιές φόρμουλες. Laguna Seca, μια πίστα γνωστή πιο πολύ από το MotoGP, αλλά εγώ τη λατρεύω. Τη λατρεύω. Εδώ ήταν ο πρώτος αγώνας που έχω δει ποτέ σε MotoGP, όταν υπήρχε μάχη ανάμεσα σε Stoner και Valentino Rossi. Μια μάχη επική ανάμεσα στους δύο αναβάτες στα μονοθέσια τους. Αλλά εν τέλει κέρδισε ο τέτοιος, όπως το λένε, ο Valentino Rossi. Rossi, Rossi. Να δούμε, να μπορέσουμε να κάνουμε και εμείς ένα Rossi εδώ. Φρενάρουν λίγο πιο περίεργα αυτά τα μονοθέσια. Δεν έχουν καθόλου downforce. Έχουν, αλλά κάτι πολύ λίγο. Φρένο χωρίς ABS εννοείται, γιατί είναι παλιά. Παλιά δεν υπήρχε ABS. Το καλό είναι ότι δεν είμαστε ακόμα τελευταίοι. Έτσι δεν είναι? Ναι, είναι μακριά ο άλλος. Τώρα έρχεται το δύσκολο κομμάτι εδώ, με το περίφημο κατηφορικό σικίν της πίστας. Έρχεσαι εδώ σε ένα τυφλό σημείο φρενάρισμα. Το χάνεις όμορφα και ωραία και γυρνάς. Το χάσαμε μέσα στο σικίν. Είναι επικό, επικό. Πάρα πολύ καλός οδηγός είμαι, κυρίες και κύριοι. Πάρα πολύ καλός οδηγός είμαι. Το έχουμε τερματίσει. Κανονικά θα έπρεπε να παίζω με την τιμονιέρα, αλλά βαριέμαι να κουμπώσω την τιμονιέρα. Προτιμώ να κάτσω εδώ με τον joystick όμορφα και ωραία και να παίξουμε όμορφα και ωραία. Έλα, φρένο, 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 γκάζι, γκάζι.
Πήγαμε. Και φύγαμε. Πέντε γύρους, τέταρτη θέση. Εντάξει, μπορεί να είμαστε τελευταία, αλλά είμαστε τέταρτη. Αυτό έχει σημασία ότι είμαστε. Ωραία. Εδώ είναι δύσκολο στην κατηφόρα. Είναι πιο δύσκολο να φρενάρεις από ότι στην ανηφόρα ή στην ευθεία. Αλλά θα πει κάποιος, ναι, λογικό είναι αφού είσαι στην κατηφόρα. Αλλά, okay, εγώ είπα να το πω. Εντάξει, μη μαλώνετε, μη με μαλώνετε. Κοίτα που φτάνουμε αυτόν που είναι μπροστά μας. Φαίνεται ότι είμαστε λίγο πιο καλοί από αυτόν. Έχουμε καλύτερη τελική ταχύτητα. Έχουμε καλύτερη τελική ταχύτητα. Θα κάνουμε τώρα την κίνηση. Ωπα, λάκια, είχαμε επαφή, επαφή. Και το χάνουμε γιατί δεν ξέρω. Τραβάει λίγο το τιμονί. Όχι, μου φάνηκε. Μου φάνηκε ότι τραβάει. Δεν μπορώ να καταλάβω πότε αρχίζει και γλιστράει. Αλλά θα το φτάσουμε τον κύριο εδώ μπροστά. Ωραία, δεν πειράζει, το καταφέραμε. Αφού φτάσαμε στο chicane ζωντανή και δεν το χάσαμε όπως τον πρώτο γύρο, κάτι είναι και αυτό. Κάτι είναι και αυτό. Και δεν έχουμε πάλι setup, γιατί δεν ξέρω να φτιάχνουμε setup ακόμα εδώ. Και δεν είχαμε και τον χρόνο να κάτσουμε να το μάθουμε. Το καλό είναι ότι μένω κοντά στον κύριο αυτό εδώ τον τελευταίο, που δεν ξέρω πώς το λένε και δεν με ενδιαφέρει κιόλας πώς το λένε. Δεν έχει πραγματικά ονόματα. Για να βάζεις πραγματικά ονόματα και πραγματικές ομάδες, πρέπει να βάζεις μοντάκια. Ακόμα δεν έχω ψάξει τέτοια πράγματα. Στο μέλλον, να μας ασχοληθούμε με αυτό το παιχνίδι και κάνουμε βιντεάκια, θα το ψάξουμε. Εδώ θα κάνουμε την κίνηση από την εξωτερική. Δεν μας βγήκε. Εδώ κάνουμε ένα ωραιότατο switchback. Και ναι, και ναι, το ξεφτύλισα. Το ξεφτύλισα, αλλά έρχεται πάλι. Έρχεται πάλι για επίθεση. Έρχεται πάλι για επίθεση ο κύριος εδώ πίσω μου. Πού είναι, πίσω μου είναι. Το βλέπεις στον καθρέφτη. Όταν επιταχύνουν αυτά τα αυτοκίνητα, σαν να γλιστράει το πίσω μέρος. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ περίεργο. Το καλό είναι ότι ανεβήκαμε στην τρίτη θέση, είμαστε στο βάθρο αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε πολύ καλή θέση στο βάθρο. Συν ότι βλέπω το αμάξι γλιστράει λιγότερο αν είμαι πάνω στην αγωνιστική γραμμή. Κάτι που πρέπει να συμβαίνει σε όλα τα παιχνίδια Sim Racing. Όταν είσαι πάνω στην αγωνιστική γραμμή, να μην γλιστράει τόσο πολύ, και όταν βγαίνεις από την αγωνιστική γραμμή, να αρχίζει να γλιστράει. Φρένο, 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 φρένο. Περνάω κι εγώ σαν το Ρώσι από εδώ. Οπ, όμορφα. Περάσαμε. Δεν πιστεύω να μπορέσω να φτάσω τους πρώτους. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσω να τους φτάσω. Αλλά το καλό είναι ότι πάμε καλά. Ήθελα να βάλω αμάξια, αλλά μετά το μετάνιωσε, γιατί λέω τώρα τι αμάξια, εδώ είμαστε φορμουλάκιδες, εδώ έχουμε τα ωραία τα αμάξια και τα παλιά. Και εδώ είναι το καλό μας το κομμάτι εδώ, δεν έχουμε και χάρτη, δεν ξέρω που βρίσκονται οι υπόλοιποι. Και φρένο, 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 φρένο! Ωραία. Και πάλι χάσαμε την προτελευταία θέση. Ρε φίλε, μια χαρά πηγαίναμε. Τι παθαίνω στους δύο τελευταίους γύρους και στον προηγούμενο αγώνα. Τώρα είναι και ζεστά τα ελαστικά. Έχουν ζεσταθεί λόγω του γλιστρήματος. Λόγω του γλιστρήματος έχουν ζεσταθεί. Όμορφα και ωραία. Όμορφα και ωραία. Φρενάρουμε. Θα παίξουμε σοβαρά τώρα, δεν θα σχολιάσουμε πράγματα, θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε τον τελευταίο, τον πρώτο τελευταίο, το όποιον είναι μπροστά μας. Χωρίς να κάνουμε μεγάλα λάθη, όπως κάναμε τώρα. Εδώ φρένο, φρενάρουμε λίγο πιο νωρίς για να φτάσουμε στο chicane, μία φορά να το πάρουμε σωστά. Ωραία, το πήραμε σωστά. Φρενάρισμα, φρενάρισμα πάλι. Ίσως τον τελευταίο γύρο να μπορέσουμε να το φτάσουμε. Ίσως. Αρκεί να μην κάνουμε τέτοια λάθη. Ωραία. Συγκέντρωση τώρα. Συγκέντρωση. Μην το χάσεις, σε παρακαλώ, μην το χάσεις. Έλα, καλά είναι, καλά είναι, καλά είναι. Καλά είναι, καλά είναι. Το έχεις,
Το έχεις. Το έχεις σου λέω. I have it. Ωραία. Δεν φαντάζεστε πόσο προσπαθώ να συγκεντρωθώ και να μιλήσω κιόλας ταυτόχρονα. Είναι ένας από τους λόγους που ποτέ δεν με βλέπετε στην καριέρα να βάζω κάμερα. Γιατί πρώτον δεν θα μίλαγα ποτέ στην κάμερα, δεν θα έκανα την περιγραφή που κάνω όπως όταν κάνω τα βίντεο. Που κάνω την περιγραφή μετά. Και θα με βλέπατε να είμαι έτσι. Μία φωτογραφία δηλαδή. Όχι! Κρατήσου! Έρε φίλε! Έρε φίλε! Έλα ρε φίλε, και είχαμε ευκαιρία εδώ να τον προσπεράσουμε. Τώρα πάει κάθε ευκαιρία. Το χάσαμε. Έχει όπισθεν. Έχει όπισθεν. Ωραία, πάμε να φύγουμε. Δυστυχώς, ούτε στο δεύτερο αγώνα τα πήγαμε καλά. Δυστυχώς. Αλλά εντάξει, τι να κάνεις. Να κάνεις, να σκάεις. Δεν πειράζει. Θα τερματίσουμε στην τέταρτη θέση. Αλλά με ένα πάρα πολύ ωραίο μονοθέσιο. Κοίτα εδώ τι όμορφια που είναι. Πάρα πολύ όμορφο μονοθέσιο. Και ο ήχος είναι όλα τα λεφτά. Κοίτα εδώ τα μηχανικά κομμάτια πώς γυρνάνε. Τι όμορφο πράγμα έχουν κάνει σε αυτό το παιχνίδι, Θεέ μου. Φαντάσου αυτό να το βλέπεις από το VR, αυτό το κομμάτι του μονοθεσίου. Πω. Τέλος πάντων,